Τα δάκρυα της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Από την Καλύβη Αγίου Σάβα, Νέα Σκήτη, Άγιον Όρος, 2004. Άλγος καταλαμβάνει πανταρρύπτοντα βλέμμα παρατηρητικών της άπασας στα στάξη της κοινωνίας κατά τον αιώνι τούτων. Άρχοντες και αρχόμενοι, πλούσιοι και πτωχοί, νέοι και γέροντες, άνδρες τε και γυναίκες, οι ασδήποτε ηλικίας, υπνοτούσι αμερίμνος ύπνων βαρύν εν τη αυλή του πεπορωμένου άρχοντος της αμαρτίας επί των ανθέων της απάτης της του κλαθμόνος κοιλάδος, πάντες εν τρυφώσι της ενυπνής της ματαιότητος, πάντες ως νέχτας λαμβάνουσι το δηλητηριώδες ποτόν της πλάνης, ουδείς εξυπνά ή να ειδεί την ημέραν της αληθείας, ουδείς εργάζεται τας αρετάς εν το μυστικό της πίστεως αμπελών, ουδείς εν τρυφά τη αναγνώση των Αγίων Γραφών, προς τούτης ουδείς σχεδόν γινώσκει τα επί της γης καθήκοντα αυτού, ως και την μεταθάνατον αποκατάσταση αυτού, ειν περεδίδαξε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, αλλά και πώς δύναται της να γνωρίζει, αυτά μη μελετών τας Αγίας Γραφάς, ενές ταύτα διαλαμπούσιν. Εάν δε εκπληρώσει σήμερον οι χριστιανοί τα χριστιανικά αυτών χρέη, τούτο ποιούσε κατά συνήθεια και όπως φανούσε στις ανθρώπους ότι πράττους είναι αυτά. Εν τη νυχτή δε ταύτη της απολίας, εν οι πάντες καθεύδουση, ουδείς ως αλπίζουν το θείον κήρυγμα ή να τους πάντες εξυπνήσει, ουδείς αλέκτορ φωνή γύρεστε, τι δε βλέπει της τον Δαβίδ παθητικότα, καθαρίζοντα το πάντες εξέκλειναν. Τούτον ούτως εχόντων καθήκον εθεώρησα καθό πνευματικός φωνήσε τες εν Χριστώ αδελφές και τέκνης του ογύρεστε και έτικα εγώ και εν τεσκό της αμαρτίας διατελώ και προς εν εγκίν αυτή σώση χείρα τα 2 λεπτά και εν το γαζοφυλακείο το μικρόν τούτο βιβλίον όπερ συνέγραψα κατά της μικράς μου δυνάμεις υπό την επιονυμία τα δάκρυα της μετανοίας και εν το οποίο μεταξύ των άλλων ψυχοφελούν διηγεστάτων συμβουλών και διηγήσεων περί των εφελιμωτέρων διόν ο άνθρωπος συναισθανόμενος το βάρος της αμαρτίας προσέρχεται στην μετάνοια διαπραγματεύομαι έτη και περί του ψυχοφελούς μυστηρίου της εξομολογήσεως είναι έκαστος μεν χριστιανός γινώσκη πως δι εξομολογήστε έκαστος δε πνευματικός πώς δι εξομολογήστε και κανονίζει και κατεχήν τον προσερχόμενο σε αυτόν έγγραφον εν μεσίνη εν μήνα Φεβρουαρίων έτους 1876 Δαμιανός Μιχαλόπουλος Αρχιμανδρίτης. Πρώτον, τα δάκρυα της μετανοίας και εξομολογήσεως, η δύναμη των δακρύων της μετανοίας. Τα αληθή της μετανοίας δάκρυα, η στεναγμή της καρδίας και η εξομολόγηση των αμαρτιών, είναι τα μόνα μέσα της συμφιλιώσεως του αμαρτωλού ανθρώπου μετά του αναμαρτή του Θεού. Επιστραφείτε με προς με και επιστραφήσουμε προς ημάς, λέγει ο Θεός. Η μετάνοια και τα δάκρυα είναι τα πνευματικά ύδατα τα οποία καθαρίζουν τους ρήπους της ψυχής και αποκαθιστώσουν αυτήν λευκίνου στοιχειώνα δια τούτο έλεγε ο προφητάναξ Δαβίδ. Ραντίσμε ισόπο και καθαριστήσουμε πλυνίσμε και υπερχειώνα λευκανθήσουμε. Τα δάκρυα της μετανοίας είναι το ισχυρότερο όπλο κατά του διαβόλου όπλων που κατακερματίζει την δύναμη του σκοτεινού πνεύματος του αποστάτου και μισοκάλου Βελζεβούλ και ανυψιεί τον άνθρωπο εις τας μεγαλυτέρας θεωρίας. Ο αποστάτης διάβολος ουδαμός πάβει κατά πολεμών των άνθρωπων όπως ήρει αυτόν προς εαυτόν γλυκυτέραν του μέλητος ωραιότεραν παντός ωραίου και ευοσμωτέραν από πάσιν κόνην του μοιρεψού τα δάκρυα όμως της αληθούς μετανοίας ως η πτέρυγας πετώμενε προς τα άνω απομακρύνουσιν αυτόν προς τον Θεόν δια των αληθινών δακρύων της μετανοίας εσώθη η Νινεβή πόλη συνεχωρήθη δια την μοιχείαν και των φόνων ο Δαβίδ προσετέθησαν 15 έτη ζωής εις τον Ιεζεκίαν εσώθη ο Μανασής, έλαβον τας λύσεις των αμαρτιών αυτών η επόρνε,
Εξιλεώθη ο Πέτρος δια την άρνηση, ικτήρμονε γίνεται ο ουράνιος πατήρ επί των άσω των ιών, ώστε και των μόσχων των σιτευτών χάριν αυτού έθισεν και ο ληστής πολίτης εγένετο του παραδείσου. Κεφάλαιον Β. Ο άνθρωπος εν το κόσμο τούτο και ο προορισμός αυτού. Ο άνθρωπος εν το κόσμο τούτο είναι ο διπόρος. Επερχόμενος της Ιεριχώ της Ματαιότητος, έρχεται προς την Άνω Ιερουσαλήμ της Αθανασίας. Ο άνθρωπος ταχύ βήμα τρέχον προς τον αληθή της αιωνιότητος κόσμων, στον οποίον και προορίστη πολίτης ουδέν άλλων μαρτυρεί, μόνον ότι εν το κόσμο τούτο ήλθεν, όπως κάμει άσκηση εις τους πνευματικούς αγώνας, διότι ουδή στεφανούται, εάν μη νομίμως αθλήσει, προς δε ο άνθρωπος εν το κόσμο τούτο είναι στρατιώτης πανβασιλέως Θεού. Καθήκον έχω να αγωνίζεται εναντίον των πανταχώδε περιστρεχούντων εχθρών αυτού, ορατώνται και αοράτων, των αιρετικών λέγω και των σκοτεινών πνευμάτων. Αγαπητοί φίλοι, οπλιστούμε χάρη της πίστεως, τρέξουμε κατά των εχθρών ημών, οι οποίοι πολυειδώς και πολυτρόπως εκστρατεύονται κατά των ψυχών ημών, κατασφάξουμε τον εκέφαλον ίδρα των αιρέσεων, συντρίψουμε την κάραν του νοητού όφεως διαβόλου, κατατροπώσουμε τα πάθη της αρκός, αποσβέσουμε τους λογισμούς της απάτης, ως ποτέ ο Ιησούς του Ναβί, τον Αμαλίκ και τους Γαβαωνίτας εξφενδών ίσομεν αφημών, την αμαρτία εντελώς φωνεύσομεν το πνεύμα του φθόνου, όσο Δαβίδ τον Γολιάθ χύσομε δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεων και γίνουμε αληθείς νέοι Ισραηλίτε του τεστ νέοι ορόντες των Θεών, ή να πεταστόμεν ως καθαρή και λευκότατε περισταρή στα σαγκάλας του πλάστου, τας οποίας είχε πάντοτε εναπεταμένας, δέχεται των αμαρτωλών προσερχόμενων προς αυτόν καθαρούν ρήπου δια των δακρύων της μετανοίας, διότι ού θέλει το θάνατο του αμαρτωλού έως του επιτρέψετε του ζήν αυτόν. Κεφάλαιον Γ. Η ματιότητα του κόσμου και η θύρα της αιωνιότητος. Ματαιότης ματαιοτήτων, τα πάντα ματαιότης διαβαίνει και γενεάρχεται, λέγει ο Εκκλησιαστής. Φεύ. Ουδής αθάνατος και ουδέν διαμένει στον κόσμο τούτον, τα πάντα ακμάζουν και παρακμάζουν, τα πάντα ως σκιά και ενύπιον παρέρχονται και ως καπνός διαλύονται, εάν ρίψουμε βλέμμα εις το παρελθόν, θα είδαμε ότι ή τον ουδέν μόχθη στεναχωρία και λείπε πληρούς τη ζωή, η δε οδός προς τον θάνατον πόλης μεγαλοπρεπής, επίσημείται και πολλοί άνθρωποι ποτέ, ευρίσκονται σήμερα ερήπη απολών, δε ουδέ ίχνος φαίνεται, αδριάντε θαυμαστοί, εγυρώμενοι, με τα παρέλευση χρόνου αφανίζονται πολυτελή η μάτια και άλλα διάφορα κοσμήματα πολύτιμα εις το μηδέν αποβαίνουσιν, ευγενείς και δυνάστε βασιλείς και ανδρείοι, νέοι και γέροντες παραδίδουν το θανάτο. Το κάλος μαραίνεται εις το άνθρωπο του χόρτου, η ισχύς εξασθενούται και το στέμα πίπτει, ο πανδαμάτων χρόνος τα πάντα εξαφανίζει. Ταύτα δε πάντα η κηρύττουση μεγάλη τη φωνή, τη ματαιότητα του κόσμου τούτου και την αλήθεια της αιωνιότητος, της οποίας η θύρα είναι θάνατος, διότι αν αποθάνομαι εις την ευδαιμονία, δεν μεταβαίνομαι ως ο κόκκος του σίτου, εάν δεν αποθάνει εις την γη, δεν δύναται να φέρει. Ταύτα δε έχοντες υπόψη, αδελφοί, ας γίνομαι εργάτε της αθανάτου αϊθαλούστε και πολυκάρπου αρετής, ή να δε η αρετή καρποφορήσει εν ημίν, ή να ας καθαρίσομεν εαυτούς πρώτον δια των δακρύων της μετανοίας, λούσαστε και καθαροί γίνεστε, διότι ουδέν δέντρον δύναται να ευδοκιμήσει εάν φυτευτεί μεταξύ πετρών και αγκαθών και ανίδρου και ακαλλιεργή του γης. Δέλτα, η πίστη και τα έργα. Ουδείς των ανθρώπων δύναται να περιπατεί δια του ενός ποδός και ουδέν των πτηνών να πέτεται δια της μίας πτέρυγος. Ούτω ουδείς δύναται σωθεί δια της μόνης πίστεως ή δια μόνο των έργων, αλλά δια αμφωτέρων, διότι η πίστη και τα έργα είναι αλληλένδετα ως ψυχή και το σώμα. Ούτω διδάσκει ο Κύριος ημών λέγον, πιστεύετε εις τον Θεό και εις εμέ πιστεύετε. Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε, ο δε απιστής σας κατακριθήσετε. Ούπας ο λέγον μη Κύριε, Κύριε, εισελεύσετε στη βασιλεία των ουρανών, αλλά οποίον το θέλημα του πατρός μου του εν ουρανείς. Εάν τις αγαπάμε, το λόγο μου τηρήθη. Ο μεν αγαπών τους λόγους μου, ου ο μην αγαπών τους λόγους μου, ου μη ούτηρη.
Η αληθής πίστης είναι εις Χριστόν, εις Χριστόν πίστεως, δια της εις Χριστόν πίστεως μεταβαίνουμε προς τον ουράνιο Πατέρα, ουδής έρχεται προς τον Πατέρα, ημί διε μου. Ο Ιησούς Χριστός εστίν ο Υιός και Λόγος του Θεού και Πατρός, ο οποίος δια τη σωτηρία ημών, έλαβε σάρκα και γεννήθη εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου, εφανέρωσε το μυστήριο της Αγίας Τριάδος διαμέσου γάρ του σαρκοθέντος λόγου τον Πατέρα και το Πνεύμα εγνώκαμε. Συνεφιλίωσεν ημάς το ουρανίο Πατρία, δίδαξε τη μόνη αλήθεια, έπαθεν υπέρ ημών, όπως απαλλάξει ημάς του αιωνίου θανάτου και ανέστη εκ των νεκρών, όπως πληροφορήσει ημάς την Ανάσταση ημών απαρχήν γινόμενος των και κοιμημένων, ανήλθε εις ουρανούς από Θεό σας τον άνθρωπο εν το αυτό σώματι και κάθισε εκ δεξιών του Θεού και Πατρός. Ο αληθής όθεν χριστιανός πιστεύει αδειχτάστος στο όσα το Ιερόν Ευαγγέλιο διδάσκει και οι άγραφοι και έγραφοι παραδόσεις των Αγίων Αποστόλων και των Ιερών Συνόδων εντέλονται. Πιστεύεις Πατέρα άναρχον, αγέννητον και ατελεύτητον, εις Υιόν εκ τούτου του Πατρός αχρόνος και απαθώς γεγεννημένον και ούπε ποιημένον και εις Πνεύμα συναίδιον και εκ μόνον του Πατρός αχρόνος εκπορευόμενον και διού πεμπόμενον εις τον κόσμο, τριάδα εν μονάδι και μονάδα εν τριάδι, τρία πρόσωπα, μία φύση, μία ουσίαν, έναν Θεό τριλαμπή και ποιητή πάντων των αήλων και υλικών ουσιών, πιστεύει την μίαν υπόσταση του Ιησού, παραδέχεται το αϊπάρθενο της Θεοτόκου Μαρίας, τα επτά μυστήρια, την δουλική προς τους Αγίους τιμήν, την εξιστόρηση και σχετική των Αγίων εικόνων προσκύνηση, καθώς και του τιμίου Σταυρού του Ιερού Ευαγγελίου και των Αγίων Λειψάνων την ύπαρξη και αθανασίαν της ψυχής και ανάσταση των σωμάτων των φοβερών δικαστήριων και την ανταπόδοση των έργων των θεόπνευστων των Αγίων Γραφών της παλαιάς τεκαινής διαθήκης, ποιή το σημείο του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού και απλώς υπήν πάντα όσα και όπως η Ορθόδοξη του Χριστού Ανατολική Πρωτότοπης Εκκλησία δογματίζει. Ο Ιησούς εφανέρωσε παν ότι ο άνθρωπος ματέως εκοπίαζε και έβρι επί της γης διέλυσε το σκότος της πλάνης, ίστραψε το φως της αλήθειας και έλυσε πάντα τα άλλη τα ζητήματα. Ο χριστιανός όθεν είναι Υιός φωτός, μένει στην αλήθεια και εφραίνεται την δόξα του Θεού. Βλέπον δε μη χριστιανός περιπλανάται, εις νέφη σκοτεινά, εις νέφη φερόμενα τι δε κακίσε υπό των ανέμων της απιστίας, θέλει δε ρηφθεί εις των φρικτών λαβύρινων, πληκτών λαβύρινων της αιωνίου κολάσεως και κατασπαραχθεί εκεί από την νοητού μηνοτάβρου του διαβόλου, εάν μη πορευθεί προς το φως του Ευαγγελίου και χύσει δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως. Έργα δε της χριστιανικής πίστεως, διόν η πίστης γνωρίζεται κατά το δείξον ημίν την πίστη σου εκ των έργων σου και τα οποία έργα ο χριστιανός υποχρεούται να πληρεί ή να ζωήν αιώνιον κληρονομήσει, ο των λόγων μου ακούων και πιστεύουν, το πέψαντί με, έχει ζωήν αιώνιο, εισήν οι δύο μεγάλε εντολέ προς τον Θεόν και προς τον πλησίον αγάπη, εις τας οποίας όλε αρετές συμπεριλαμβάνονται, αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου, εξ όλης ψυχής σου, εξ όλης διανοίας σου, και τον πλησίον σου, αυτή έστει η πρώτη μεγάλη εντολή. Δευτέρα δε ομοία αγαπείς τον πλησίον σου σε αυτόν. Εν ταύτες εν δυσί εντολές όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμονται. Ο αγαπών το Θεόν ουδέ μία των εντολών αυτού παραβαίνει, ο δε αγαπών των πλησίων αυτού ουδέν κακόν προς αυτόν πράττει, αλλά αγαθοποιεί αυτόν εν τες ανάγκες αυτού όλος δε ο νόμος και όλων των προφητών τα κηρύγματα εις το καλός ποιήν τα οπλησίων βάσης δε των εντολών και πλήρωμα νόμου εστίν η αγάπη. Αγάπη χριστιανική εστί να αγαπόμεν όχι μόνο τους αγαπώντας ημάς, αλλά και τους εχθρούς ημών. Ούτω γάρ δίδαξε ο Σωτήρ ημών, αγαπάτε τους εχθρούς ημών, ευλογείτε τους κατηρωμένους ημάς, καλώς ποιείτε τους μισούντας ημάς και προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς και διωκόντων ημάς. Όπως γέννηστε ή του Πατρός ημών του εν ουρανής, ότι τον ήλιον αυτού ανατέλει,
επί πονηρούς και αγαθούς, και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Εάν γάρ αγαπήσετε τους αγαπώντας ημάς, τι να μισθών έχετε, ουχή και ιτελώνε το αυτό ποιούσιν, και αν ασπάσεστε τους αδελφούς ημών, τι περισσόν ποιείτε, ουχή και ιτελώνε τούτο ούτο ποιούσιν. Έσεστε ούν ημείς τέλειος περοπατήρι μόνο εν της ουρανής τέλειος εστί. Εάν γάρα άφητε τους ανθρώπους τα παραπτύματα αυτών, αφήσει και ημίν ο πατήρ ημών ο επουράνιος. Εάν δε μη άφητε τους ανθρώπους τα παραπτώματα ημών, και πρώτος ούτω εκείνος επλήρωσε ταύταστα σε αυτού διδασκαλία, συγχωρήσε στους ιδίους αυτούς τα βρωτάς και υπέρ αυτών ευχηθείς προς τον πατέρα αυτού, ότε κρέματο επί του σταυρού. Όθεν εάν είμεθα αληθείς μαθητέ και λάτρε του Ιησού, πρέπει να έχουμε αγάπη προς τε φίλους τε και εχθρούς αδιακρίτως, όσο ο ίδιος παραγγέλει εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμείς μαθητέ εστέ αν αγάπη έχετε αλλήλεις. Όθεν εάν είμεθα αληθείς μαθητέ και λάτρε του Χριστού. Μετά την αγάπη έρχεται η ελεημοσύνη, η οποία ουδέν άλλον εστί μόνον αυτή η αγάπη ενεργουμένη, διότι ο αγαπών των πλησίων αυτού ελεεί αυτόν δυστυχούντα, τρέφει πεινώντα, ποτίζει διψώντα, ενδύει γυμνητεύοντα, εισάγει εισήκον αστεγούντα, επισκέπτεται ασθενούντα και απλώς εις πάσαν ανάγκην συντρέχει. Η ελεημοσύνη είναι εκείνη ως εν λουτρών, δια του οποίου ο ελαιόν καθαρίζει την ψυχή αυτού από των αμαρτιών, δια του το έλεγε ο προφητάναξ Δαβίδ προς τον Αβουχοδονόσα. Νύψε την ψυχή σου εν ελεημοσύνες και εκτιρμής πενίδων. Την ελεημοσύνη και πάντα τα φιλανθρωπικά έργα παραγγέλνει σημάς ο παντελεήμων σωτήριμων ως εξής: μακάρι ελεήμονος ότι αυτοί ελεηθήσουν. Σου δε ποιούντος ελεημοσύνη, μη γνώτε η αριστερά τι ποιεί η δεξιά σου. Όπως ίσου η ελεημοσύνη εν το κρυπτό και ο πατήρ σου ο βλέπων εν το φανερό. Το ετούντι σε δίδου εν δε το δευτέρα και φρικτή αυτού η παρουσία, θέλει βραβεύσει τους ελεήμονας και αποπέμψει σε αιώνιον κόλαση τους ανελεήμονας. Γιατί, διότι οι ελεήμονες εξεπλήρωναν τα δύο μεγάλα εντολάς της προς το Θεό δηλαδή και της προς τον πλησίον αγάπη. Οι δε ανελεήμονες περιεφρονούσαν αυτάς. Ψυχή αθλία πολλά κυσίδες το κατοικών και το καθεμείωση Θεού πλασθέντα άνθρωπον επί της ψαθής κατακείμενον και ούκ έδωκας εις αυτών ημάτιον πολλά κυσίδες αυτών επί της οδού επαιτούντα αποστρέψεις το πρόσωπό σου από αυτού φρίξον ταλέπορε ψυχή φρίξον στέναξον λάβε κατά νου το φοβερόν κριτήριο την καταδίκη σου δια τούτο δώσ' της ποινώση άρτων διότι και σε ο Κύριος έδωκε αυτόν και ταμείαν εις αυτούς τους μη έχοντας σε αποκατέστησεν. Ανόητε πλούσιοι, νομίζεις ότι ο Θεός σε αγαπά περισσότερον από τον πτωχόν και δια τούτο σύ έδωκε τον πλούτον, μην πλανάσαι, ο Θεός ομοίως αγαπά πάντα σύ δε έδωκε τον πλούτον να δίδεις στους πτωχούς, όπως σύ και ο πτωχός ζείτε καλός, σύ όμως τούτο ου πράτης, αλλά θησαυρίζεις και τους ιδρώτες του πτωχού ακόμη κατεστείς και ο Κύριος λέγει ότι πρέπει να δανείζεις εκείνον παρά του οποίου δεν περιλαμβάνεις να λάβεις, ούτε εκείνο το οποίο δίδεις εις αυτόν. Εάν ποιείς άριστον δείπνον, μη φώνει τους φίλους σου, μη δε τους αδελφούς σου, μη δε τους συγγενείς σου, μη δε γείτονας πλουσίους, μήποτε και αυτοί σε αντικαλέσωση και γίνει τέση ανταπόδομα. Όταν ποιείς δοχήν, καλεί φτωχούς, αναπήρους, χολούς, τυφλούς και μακάριος έσυ. Ότι ουκ έχουσιν από δούνε σου ανταποδηθήσετε, γάρση εν τη αναστάση των δικαίων, εάν αγαθοποιείτε τους αγαθοποιούντας ημάς, ποια ημίν χάρινεστή και γάρη αμαρτωλή το αυτό ποιούσιν. Και αν δανείζετε δύο παρόν ελπίζετε απολαβήν, ποια ημίν χάρη εστί και γάρη αμαρτωλή αμαρτωλής δανείζουση. Ή να απολάβουσι τα ίσα, τι ούτης γάρ είναι ο προορισμός σου πλούσιε, ή να ειδείς, να δίδεις εις τον φτωχόν, χωρίς να λαμβάνεις πάλι παρά αυτού, σύ όμως δανείζεις τον φτωχόν ή να λάβεις, και το ημάτιον αυτού το οποίο φορεί αλίμονον
Ματέος δε αυτόν θησαυρίζεις ταλέπορε, πλούτον εις αποθήκας, τρώγεις και πίνεις ως άφρον και ουδόλως μνημονεύεις ότι θα αποθάνεις, ότι όσα έχεις θησαυρίσει θα στερηθείς και ότι η ψυχή σου θα καταδικαστεί εις τον τόπο της βασάνου. Ο Κύριος ημών σε ελέγχει και σε εξυπνά από τον λίθαργον, εις τον οποίον καθεύδεις για τις παραβολές του άφρονος πλουσίου, αλλά σύτε τυφλωμένος, υπάρχουν από τη διαβολική δίψα του πλούτου ως λιθοκάρδιος σου κάμπτεσαι. Σύ δε ευλογημένο επιτοχέ ως της είσαι το όργανο της σωτηρίας πλουσίου, υπόμενον μη αγαναχτείς, ο Θεός σε αγαπά, μη λυπάσαι. Η πτωχία σου και η ασθένειά σου είναι δώρον Θείο και ανεκτήμεντο. Ο Θεός είσαι, έχει προετοιμάσει άλλον Κρήτονα και τέλειον κόσμο. Ευχαριστεί λοιπόν τον Θεόν, ο οποίος έχει τόσα αγαθά διεσέ, ετοιμασμένα στην επουράνια αυτού βασιλεία. Έχει υπόψη σου την παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου, την οποία ο πλούσιος θέλει να έχει δι' αυτής, γαρ εξιστορείται η μεταθάνατον, δόξα του υπομείναντος φτωχού και η καταδίκη του αναλήμωνος πλουσίου. Έργα του χριστιανού εσύ, η νηστεία, η προσευχή, η ανάγνωση της Αγίας Γραφής και εις την Εκκλησία νηπακοή, τα οποία διτός επιβάλλονται προς αυτόν, ο ήτι κοινός και κατηδίαν και κοινός μεν φυλάτη τα σκηνάς παρά της Εκκλησίας παραδεδομένας νηστείας προσεύχεται εν το ναό και ακροάζεται τας αναγιγνωσκομένας περικοπάς της γραφής προσένδειξη της ανυποκρίτου αυτού υποταγής στην Εκκλησία κατά την ίδια δε προσεύχεται και αναγιγνώσκει την Αγία τη Γραφή εν κρυπτό όπως μη φαίνεται εν της ανθρώπης πράττων ταύτα αλλά μόνο το τα πάντα είδωτη το Θεό. Σημειωτέων όμως ότι η ανάγνωση της Αγίας Γραφής είναι επιτετραμένη εις όλους η δε ερμήνευσης αυτής μόνο εις τους θεολόγους διότι ότε έκαστος κατά το δοκούν αυτό εξηγεί τη Γραφή ουδέ άλλον καρποφορεί μόνον αιρέσεις τούτο δε προβάλλον ο Θείος Ιακώβ είπεν, μη πολλοί διδάσκαλοι γίνεστε αδελφοί, μη ειδώτες, ότι μίζον κρίμα λυψόμεθα. Ο χριστιανός οφείλει να εξομολογείται και μεταλαμβάνει των αχράντων μυστηρίων του σώματος και του αίματος του Χριστού, δια να ενούται με τον Χριστόν και να γίνεται κληρονόμος αιωνίου ζωής, καθώς είπε ο Χριστός. Εάν μη φάγετε τη σάρκα του Χριστού, του Υιού του ανθρώπου και πείτε αυτού το αίμα, ουκ έχετε ζωή να είναι αυτής. Οφείλει έκαστος να τιμά και να περιποιείται τους ιερείς, τους γονείς αυτού, τους διδασκάλους και τους γέροντας προς δε να είναι αληθής και δίκαιος. Συν τούτης ταπεινός, διότι η ταπείνωση είναι η μήτρη των αρετών, η πηγή και ρίζα παντός καλού. Την ταπείνωση υπέδειξε εις ημάς ο Σωτήρ ημών, γεννηθείς το κατασάρκαν εις το πενιχρόν σπήλαιον, ευλογήσας τα παιδιά και υπών. Τον τιούτον είναι η βασιλεία των ουρανών, ήτι των ταπεινών και ακάπων της προαιρέσεως, καθώς τα παιδιά τα οποία είναι τη αύτα εκφύσεως, καθίσας εκ πόλου όνου, και ενύψα στους πόδας των μαθητών αυτού και είπαν ότι ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσεται και ο ταπεινών εαυτόν υψωθήσεται. Ο χριστιανός οφείλει να έχει πάντοτε εις το νου και στην καρδία του αυτού και γραμμένο το Κυριακόν εκείνων λόγιων πάντα ούν όσα αν θέλετε ή να ποιούσει ημίν οι άνθρωποι ούτε και εμείς ποιείται αυτής η αληθή προς τον Ιησούν πίστης και η εκπλήρωση των θείων αυτού εντολών χαρίζουσι εις ημάς τα βραβεία της νίκης των μισθών των αγώνων και του αμαράντους της δόξης Στεφάνους, πέψον όθεν αθλία ψυχή, πέσον εις τους πόδας του Ιησού, εγέρθητη εν το ειδυπνό κήπο των αρετών, φαίνου ωφέλιμος του αδελφού σου, πολλαπλασίασον το δοθένσι τάλαντον είναι ότε έλθει ο Κύριος, ακούς τη μακαρίνα εκείνη φωνή, εισελθεί στην καρά του Κυρίου σου, διότι αν τα τάλαντα κρύψεις, κεραθήμος των βίων διέλθεις, θέλεις θέση χείρας και πόδας. Και ρυφθεί στο σκότος το εξώτερον εν θα ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Από το βιβλίο «Δάκρυα της μετανοίας και εξομολογήσεως» σελίδα 21 κεφάλαιον έψιλον. Τα έργα του σκότους. Τα έργα του σκότους θεμελιωτήν αυτούν έχουν τον αποστάτην διάβολον, ο οποίος από πνεύμα φωτός όπου ήτο έγινε πνεύμα σκότους, διανοηθείς να στείς το θρόνο του υπεράνω του υψίστου. Ο αποστάτης διάβολος θέλων πάντας προς εαυτόν, εάν δυνηθεί να σύρει νυχθημερών και ως λέον οριόμενος, περιέρχεται και την αμαρτίαν, πάση εν σπύρι, διότι ο άνθρωπος ούτε αγαθός είναι φύση, ούτε κακός. Ο γάρ πανάγαθος Θεός,
αγαθών και ελεύθερων έπλασε των άνθρωπων και ουδαμό σε δημιούργησε κακών. Γνωρίζον όμως ως παντοσδιογνώστης τα σπανουργία των σκοτεινών πνευμάτων, εδίδαξε των άνθρωπων ποια είναι τα καλά έργα και ποια τα κακά έργα, τα οποία το πονηρό πνεύμα εσπείρει και τα στούτων αμοιβάς. Πολύ κατάφρονες λέγουσιν ότι ο Θεός τον έναν προώρησε καλόν και τον άλλον κακόν, και ότι το αγαθόν και το πονηρόν είναι φύσης των άνθρωπων. Σφάλουσι όμως, διότι εάν αν είχε ούτως τότε, θα ήτο περιττή η ένσαρκος οικονομία, περιττά τα δάκρυα της μετανοίας, ο δε Θεός αίτιος του κακού, το δε κακόν ατιμώρητον, διότι αν ούτως είχε και το κακόν ετιμωρείτο, ο Θεός θα ήτο αδικητής των κακών, ότι δε ουκ ούτως είχε πληροφορούμεθα, έχει πληροφορούμεθα, βλέποντες πολλούς αγαθούς γινωμένους πονηρούς και πολλούς πονηρούς γινωμένους αγαθούς. Αν και το εναντίον ήτο αδύνατο να μετατράπεται η φύση εκάστου, ο δε Θεός τότε δεν θα ήτο αγαθός, αλλά το δόγμα του προορισμού οι μη κατανοούντες το πνεύμα των γραφών δογματίζουσι και οι θέλοντας να ερευνώσει τα ανεξιχνίαστα βουλεύματα του Θεού, οι οποίοι σκοτιζόμενοι υπό του πονηρού πνεύματος δοξάζουσιν ούτω και κατά συνέπεια των αγαθών Θεών κάμνουσι αίτιον του κακού και αυτούς βυθίζουσι εις των βυθών της πλάνης, και ενώ νομίζουσι ότι φιλοσοφούσι ιών ασπίδος εξεμούσι, δια του οποίου τους απλουστέρους φαρμακεύουσι. Έργα δε του σκότους είναι η παταγώδης απιστία, εκεραυνοβόλοι αιρέσεις, ο φλογερός και ο βόλος σόφης, ο φθόνος και η εκδίκηση, εφυγατέρες τούτων αιμοβόροι τίγρης η σκληρότης, η απανθρωπία, ο ιός αυτών ο πολυκέφαλος και μυριόκεντρος δράκων ο φόνος, οι θυγατέρες του δυσόδους και βεβοβορουμένου βυθού της ακολασίας, η πορνεία, η μοιχεία, η αιμομιξία, η αρενομανία, η κτηνοβασία και τα τέκνα αυτών, ο γαργαλισμός, ο συγκυλισμός, η μαλακία και ο αίρος, εσκοτεινέ και μελανοφόρε αδελφέ του Ταρτάρου, η ιεροσιλία, η ληστεία, η κλοπή, την βορυχία, η πλεονεξία, η πολυφαγία και τα τέκνα αυτών, το ψεύδος και η επιορκία, η γιγαντιαία ασπής και άψυχος υπερηφάνεια και τα αναπλάσματα της φαντασίας αυτής, η πολυτέλεια και η χλέβη, τα τέκνα της απάτης, η αργολογία, η μέθη, η μαγεία, η αστρομαντία, η πολύγλωσσος λέει ναυλαστημία και τα κεντροφόρα βρέφη του άδου, η συγκατάθεση και η φαντασία προς δε και τα εν λόγω αγνία και νοή αμαρτήματα. Τα αμαρτήματα τα φτάνεις είναι οι παγίδες και τα δεσμά, δια τον οποίον ο διάβολος συλλαμβάνει και δεσμεύει τον δυστυχή άνθρωπον και σύρει αυτόν εις την αιώνιον κόλαση, στο πνευματικό δηλαδή θάνατο. Ας απέχουμε λοιπόν αδελφοί από τα σαμαρτία, σας συντρίψομαι τα σπαγίδας του εχθρού ημών, ας αναφανόμεν νικητέ κατά της αμαρτίας και αν ως άνθρωποι πλανηθόμεν και εις τι των αμαρτημάτων περιπέσομεν, ας τρέξουμε προς τον νικτή μόνα Θεόν και δια της αληθούς και θερμής μετανοίας και ικανοποιήσεως συνατύχομεν συγχωρήσεως, διότι ουδέ μία αμαρτία οποιαδήποτε μεγάλη δύναται να νικήσει την άπειρον εσπλαχνία του Θεού, αρκεί να μετανοήσουμε και μισήσουμε την αμαρτία και κλάψουμε πικρός, όσο ο Πέτρος εξελθόντες της αμαρτίας, ως εκείνος της αυλής του πεπορωμένου αρχιερέως. Ας συγχωρήσουμε τους εχθρούς ημών, ας επιστρέψουμε τα ξένα πράγματα, διότι αν ούτω δεν πράξουμε ουδαμός συγχωρήσεως θέλομεν τύχη, ας διορθώσουμε εαυτούς όσον εν το κόσμο τούτο έχουμε καιρό, εφόσον της μετανοίας η θύρα είναι ανοιχτή, διότι εις τον τάφον δάκρυα δεν υπάρχουν, εις δε την αιωνιότητα η μετάνοια δεν ωφελεί, διότι γίνεται εξ ανάγκης και ουχή εκ προαιρέσεως. Βάση δε της μετανοίας και πάντων των αρετών, ας έχουμε την αγάπη. Διότι άνευ αυτή σου δεν ωφελούμεθα, η αγάπη είναι ο θεμέλιος λίθος του οικοδομήματος των αρετών και καθώς οικία η μία
η μη έχουσα βάση στερεάν πίπτη, ούτε και αρετέ ούκου ωφελούσιν ημάς, άνευ της αγάπης, τούτο διδάσκεις ημάς ο Απόστολος Παύλος λέγον. Εάν τες γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων αγάπη δεν μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών μη ή κύμβαλο αλαλάζουν, και αν έχω προφητείαν, και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν τη γνώση, και αν έχω πάσαν την πίστη, ώστε όρη με θυστάνει, αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ημί. Και αν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου, και αν παραδώ το σώμα μου να καυτίσουμε, αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε. Ουέ δε εις εκείνον τον άνθρωπον, ο οποίος λέγει, ας πράξω τώρα την αμαρτία και ύστερα μετανοώ και σώζομαι. Τρεις άθλοι άνθρωποι. Το μεγαλύτερο κακό είναι το να πραγματεύεται τη στη σωτηρία του, επομένως τι συξεύρει ότι θα του δοθεί καιρός μετανοίας, τι είδε την ώρα του θανάτου, ο γάρ θάνατος επέρχεται ως κλέπτης ενικτή. Ψυχή παντλήμων, μη λείψει από σου ποτέ το δάκρυον της μετανοίας. Στρέψον το πρόσωπό σου προς τα μεθόδους του διαβόλου και ανάνυψον προς το σωτήρα σου και είπε προς αυτόν. Σώσε με ο εκ Μαρίας της υπαρθένου τεχθής, για τη σωτηρία μου, ως έσωσας πόρνας τελώνας των αρνητήν πέτρων των ληστήν. Και τόσους άλλους μετανοήσαντας και δέξε με προσευχόμενον σοι, ως εδέξω τον άσο των ιών προσελθώντας. Κεφάλαιον έκτον τα εκ της αμαρτίας κακά. Η αμαρτία οποία φαίνεται εις τον άνθρωπο γλυκία είναι πικροτάτη και δηλητηριώδης. Όσο καρπός εκείνος ο οποίος από το γλυκί κρύπτει το ιοβόλον, και δι' αυτής διτός τιμωρεί το άνθρωπος, ψυχικός δηλαδή και σωματικός, εάν δεν χύσει δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως και μισήσει την αμαρτία κατά κράτος, και ψυχικός μεν διότι απομακρύνεται του Θεού και καταδικάζεται νεωνίως στην κόλαση και το διάβολο, ως παραβάτης των θείων εντολών του αηδίου Θεού, σωματικός δε διότι ελέγχεται από τη συνειδήσεως αυτού και βρίσκεται πάντοτε σε έναν πόλεμο μεταξύ του, μεταξύ του εαυτού του, προς δε και δια τα σωματικά πάθη τα οποία κληρονομεί ο φθονερός, παραδείγματος χάρη, κατοικόμενος από τον φθόνο, σμικρύνει τα έτη της ζωής του αυτού, ο φωνεύς μέγα φέρει τον έλεγχο της συνειδήσεως, εναταραξία διατελεί, η δε εξουσία καταδιώκει αυτόν, συλλαμβάνει και εις θάνατον καταδικάζει. Ο κλέπτης αποκαθίσταται μισητός, ο ψεύτης απίστευτος και ό,τι λέγει την αλήθεια, ο μαλακός και ο πόρνος διάφορα νοσήματα κληρονομεί και το σώμα αφού του αποκαθίσταται δεκτικό πάντων νοσημάτων, προς δε ασθενεί αυτό και προκαλεί στον εαυτό του τάχιον το γύρας και επώδυνον των θάνατων, ο πολυτελής και ο υπερήφανος περιποίητης την έσχατην πτωχίαν και ούτω καθεξής. Την αμαρτία παραβάλλει ο Κύριος ημών με τα ξυλοκέρατα του ασώτου, τα οποία ότε τα στρώγει, αισθάνεται γλυκύτητα, μετά τα αυτά δε αηδίαν και τα απομένοντα λείψανα εις το στόμα αυτού πτύει ούτε και ο αμαρτάνων πριν η πράξη την αμαρτίαν, καθώς ότε πράττει αυτήν ειδονήν τεινά αισθάνεται ευχαριστών την σάρκα, μετά δε την πράξη μεταμέλειαν και αηδία, ελεγχόμενος από τη συνειδήσεως αυτού. Επειδή λοιπόν ταύτα τα είναι τα οψώνια της αμαρτίας, μισήσομεν αυτήν και εργαζόμεθα πάντοτε τα αστεία αρετάς, μιμηθούμε τους Αγίους της Εκκλησίας, οι οποίοι μίσησαν την αμαρτία, εξεσφενδόνησαν από τον εαυτόν τους τους διαβόλους, εργάστησαν την αρετήν και είχαν δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, δια τούτο και κληρονόμησαν την αιώνιον ζωήν, και έγιναν πολίτε του ευδαιμονεστάτου κόσμου οικούντες εν της πανοβλής θαλάμης των ουρανίων μονών και μακαρίζονται επί γης υπό εκατομμυρίων ανθρώπων εν τη ιστορία με γράμματα χρυσά είναι τα ονόματα αυτών ανεξίτηλος γεγραμμένα εδέ αρετέ αυτών ως αστέρες φαϊνή διαλάμπουση εκείθεν εν τη ιστορία. Άνθρωποι και εκείνοι ήσαν ως και εμείς σαρκοφόροι και ασθενείς και εις την αμαρτίαν υποκείμενοι γονίστησαν όμως κατά της αμαρτίας. Εκοποίησαν εις το σκάμα των αρετών, ευάστασαν τον καύσωνα της ημέρας και το ψύχος της νυκτός, έπραξαν το ευθές ενώπιον του Κυρίου. Εδούλωσαν τη σάρκα εις το πνεύμα και το χείρον καθυπέταξον εις το κρήτον.
Τι σου θαυμάζει την πίστη, την καρτερία, τους κόπους, τους ιδρώτας, αγώνας, τέ και παλέσματα αυτών. Τας νηστείας, τας προσευχάς, την αγάπη προς τους εχθρούς, τας ελεημοσύνας, τας αγρυπνίας, της εξομολογής, τα δάκρυα, τα αίματα τα οποία έχησαν υπέρ της πίστεως οι Άγιοι Μάρτυρες και τόσα άλλα, και όχι μόνο άνδρες οι γονείς της ανούτως, αλλά και γυναίκες. Σελίς 27, κεφάλαιο Ζ, τι είναι τρόπο ο άνθρωπος προφυλάσσεται από τα αμαρτίας. Για να προφυλαχθείς άνθρωπε από πάσα αμαρτία πρέπει να μελετάς πάντοτε τον νόμον του Θεού, ο οποίος παρέχει εισέ τα ισχυρότερα όπλα κατά της αμαρτίας και σε εξιστορεί ως εν εικόνη των όλενθρων αυτής, καθώς τα βραβεία των αρετών, των δε νουν και τη διάνοιά σου, να έχεις πάντοτε προσιλωμένον εις τον Θεόν, όχι μόνο εγρηγορός, αλλά και καθευδόν να ζωγραφείς εις την φαντασία σου αδιακόπως το άδειλον του θανάτου, το φοβερόν του Κύριου κριτήριον, τη δόξαν του παραδείσου και τα στιμωρία αιωνίου κολάσεως. Τα δε δάκρυα της μετανοίας, πως ως να μην ελείπουσιν από σου, η καρδία σου να επιθυμεί τα του Θεού, την δε ελευθερία σου, να μεταγυρίζεσαι στην εκτέλεση του αγαθού, το οποίον σε διδάσκει ο νόμος του Θεού, διότι ο Θεός έκαμεν ελεύθερον, ή να εκπροαιρέσεις εργάζεσαι το καλόν, και όχι εξ ανάγκης, διότι το αγαθόν, εάν επρόκειτο εξ ανάγκης αγαθόν, δεν θα ήτο και αμοιβάς, δεν θα επεριμέναμε. Αγαθόν δεν θα ήτο και αμοιβάς δεν θα επεριμέναμε. Για να αποφύγεις την αμαρτία άνθρωπο μελετών τον νόμο του Θεού και υπακούν στο θέλημα αυτού, πρέπει να φυλάτεις και τα πέντε σου αισθήσεις. Την όραση από του να βλέπεις εκεί όπου ο διάβολος στείνει την παγίδα εναντίον σου, του τέστην εκεί όπου φέρει έμπροστά σου τον απειλούντα σε, για να σε ρίψεις το πάθος του φθόνου ή καλόν πράγμα για να γίνεις κλέφτης ή την ωραία γυναίκα για να σε ρίψει στην πορνεία ή τι άλλο σε παρουσιάζει για να σε ρίψει εις οποιονδήποτε αμάρτημα, πρέπει να στρέψεις τους οφθαλμούς σου στο μέρος εκείνο και να προσιλώνεις αυτούς εις των ουρανών δια δε των νοερών οφθαλμών της ψυχής, να ταινίζεις προς το Θεό και να κράζεις προς αυτόν. Σώσον με Κύριε ήμαρτον ελέησον μου, τη γεύση από της πολυφαγίας και μέθης, για τον οποίον εξαπτώμενος παν αμάρτημα εκτελείς, πρέπει να στρέφεις αυτήν προς την νηστεία και αυτάργεν, για να μελετάς διαπαντός τα Θεία Λόγια, για να μη σχολάζεις εις την περιτολογία, τη βλαστημία, τα σύβρις, τα σαπηλά, στην καταλαλιά, τα σαπεπίπης ομιλίες και τα ερωτικά τραγούδια. Την όσφρηση από του να οσφραίνεσαι αρωματικά, και πάνω ότι προξενεί σκάνδαλον στη σάρκα, πρέπει να οσφραίνεσαι δε δια αυτής την Θεία Νευωδία, να αναπνέεις τον καθαρόν και ζωτικόν αέρα και να φράτεις αυτήν εναντίον των μηχανουργιών του πολεμήτωρος διαβόλου εχθρού. Την ακοήν από του να μην ακούσεις τον κακολογούντασε τον πολεμούνταν να σε διαγείρει από τις πίστεως και τις αρετής, το οποίο πρέπει να αποβάλεις από τον εαυτόν σου κατά το. Ή δε ο οφθαλμός ο δεξιός σκανδαλίζει σε έξελε αυτόν και βάλε από σου. Συμφέρει γάρση ή να απόλυτε εν το μελόν σου και μη όλον το σώμα σου βληθείς γένα. Ουχή να μισήσεις αυτόν αλλά τα σπράξεις αυτού τα σπονηράς και να μη έχεις με ταυτού φιλίαν για να μη σε διαβάλει και γκρυμνήσει τα θεμέλια της αρετής σου προς δε να προφυλάτεις την ακοήν από σκανδαλώδους ομιλίας, από ερωτικά εκφωνούμενα άσματα και λοιπά ταύτα προξενούντα ειδονήν σαρκικήν και να προσιλώνεις και αυτήν την ακρόαση του Θείου Λόγου και την αφήν από του να πιάνεις αντικείμενα σκανδαλώδη και από του να κινείς τα σχήρας και τους πόδας και την εκτέλεση η ασδήποτε αμαρτίας πρέπει να εργάζεσαι για τον χειρόν ελεημοσύνας και πάν αγαθόν για τον ποδόν να βαδίζεις την οδόν της σωτηρίας και να διώκεις του οίκου σου αν έχεις πρόσωπα σκανδαλώδη. Κεφάλαιο νι ήτα, το άδειλον του θανάτου. Ανατέλει μέρα καθαρά, ο ουρανός είναι ανέφελος. Η θάλασσα φαίνεται ως η κατάστρωμα στερεών,
Άειρου γαμός πνέει επικρατήν είναι μία, ο ναύτης βλέπει το ωραίον τούτων καιρών, εισέρχεται εις το πλοίον και απομακρύνεται της ξηράς, ουδέ φοβείται, ουδόλως ανησυχεί, απροσδοκήτως όμως και ακαριέως εγείρεται άνεμους φοδρός, ανυψούνται κύματα οσί όριεν τη θαλάσση και το πλοίον καταβυθίζεται εις το πυθμένα άνευ σωτηρίας ακαριέως. Ανατέλει η μέρα καθαρά εις τον καιρόν του έαρος, ο ήλιος εξέρχεται φεδρός τύλβων, η φύση εστολισμένη δια των ανθέων παρουσιάζει το μεγαλοπρεπέστερον θέαμα και συμπανηγυρίζει μετά της φύσεως, ενώ δε ούτω ταύτα διατελούσιν εύνης και απροσδοκήτως ανίσταται θύελα και καταιγής και ανατρέπει άρδην την πανήγυνη. Ο άνθρωπος ότε υπάρχει στην ζωή τρώγει και πίνει και εντρυφά επί τη απολαύση παντός πράγματος. Εύνης όμως επέρχεται από αυτόν ο θάνατος εν ώρα κατά την οποία ο δόλος περιμένει αυτό και κόπτει το νήμα της ζωής αυτού και πάρα αυτά ο υγιής ευτραφής και σφύγων. Άνθρωπος απομένει οχρός άπνους νεκρός. Τούτο έχοντες υπόψιν, μη πάψω με ψάλλοντες τα της εκκλησίας. Ψυχή μου, Ανάστα, τι καθεύεις. Το τέλος εγγίζει και μέλιστο ρηβίστε. Ανάνυψο νουν ή να φεύσετε σου Χριστός ο Θεός, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Θήτα κεφάλαιον, η αιωνιώτης. Η αιωνιώτης είναι ο αθάνατος εκείνος κόσμος εις τον οποίον υμνείται ακαταπαύστος ο εντριάδη Θεός των αναρρυθμίτων πνευμάτων τα οποία ιστάμενα δια των πτερήγων της αήλου δυνάμενος ανακράζουση. Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώθ, η αιωνιώτης είναι ανέσπερος ημέρα της Βασιλείας του Θεού. Ένθα ο τριλαμπής της αηδιότητος ήλιος διαβγάζει το άκτιστον και αμήχανον φως αυτού και φωτίει τα πνεύματα εν τη αιωνιότητη οίκμαση. Ο Θεός τα άρρητα και ανεξιχνία στα αγαθά αυτού δια τους εκλεκτούς, τα οποία ούτε ο φθαλμός είδεν ούτε ο τίον οίκουσαν. Ευδαίμονη κατοικία της αιωνιότητος εν αυτή λύπη, κακέ και θάνατος δεν υπάρχουσι, αλλά χαρά, αγάπη και αθανασία, εκεί παράδεισος τρυφής πνευματικής, εκεί το ξυλόν της ζωής, εκεί η πέτρα υποτίζουσα τους εκλεκτούς, εκεί η τράπεζα της μυστικής τροφής, εκεί η γη η ρέουσα μελι και γάλα, εκεί η νοητή Σιών και η άνω Ιερουσαλήμ, εκεί ο άρτος και ο ίνος της αηζωίας, εκεί το κενόν Πάσχα, εκεί αενάως το εφρόσινον ιδί εύωσμον τέλειον κοινών κενών άφθαρτων και ατελεύθητων. Περί της αιωνιότητος ο Ευαγγελιστής Ιωάννης είδε και γράφει εν τη αποκαλύψη αυτού τα εξής. Και απήνεγγε με ο άγγελος εν πνεύματι απόρους μέγα και υψηλών και έδειξε με την πύλην την μεγάλη την Αγία Ιερουσαλήμ καταβαίνουσαν εκ του ουρανού από του Θεού. Έχουσαν τη δόξαν του Θεού και ο φωστήρ αυτής όμοιος λίθο τιμιωτάτο ως λίθο η ασπίδη κρυσταλλίζονται. Έχουσι τετύχος μέγα και υψηλών έχουσαν πυλώνας 10 και επί της πυλώσιν άγγελους 10 και ονόματα επιγεγραμμένα αεστή των 12 φυλών των Ιών Ισραήλ. Από ανατολής πυλώνας 3, από βορρά πυλώνας 3, από νότου πυλώνας 3, από δυσμών πυλώνας 3 και το τείχος της πόλεως έχουν θεμελίους 12 και επί αυτές ονόματα των 12 αποστόλων του Αρνίου και ο λαλών μετεμού είχε κάλαμον χρυσούν ή να μετρήσει την πόλη και τους πυλώνας αυτής και το τείχος αυτής. Και η πόλη τετράγωνο σκείται και το μήκος αυτής το σούτον εστί όσον και το πλάτος. Και μέτρησε την πόλη το καλάμο και σταδίους 12.000. Το μήκος και το πλάτος και το ύψος αυτής ίσα εστί. Και μέτρησε το τείχος αυτής 144 πύχων μέτρων ανθρώπου ο έστιν αγγέλου και είναι η ενδόμιμησης του τείχους της πόλεως παντή λίθο τιμίο και κοσμημένη. Ο θεμέλιος ο πρώτος ίασπης, ο δεύτερος σάφυρος, ο τρίτος
Χαλκιδών, ο τέταρτος Μάραγδος, ο πέμπτος Σαρδόνιξ, ο έκτος Σάρδιος, ο έβδομος Χρυσόλιθος, ο όγδοος Βύριλος, ο ένατος Τοπάζιον, ο δέκατος Χρυσόπρασος, ο ενδέκατος Ιάκυνθος, ο δωδέκατος Αμέθιστος. Και οι 12 πυλώνες, 12 Μαργαρίτε, ανά εις έκαστος των πυλών, ειν εξ ενός Μαργαρίτου, και η πλατεία της πόλεως Χρυσίων Χαθαρών, ως ή άλλος διαφανής, και ναών ουκ είδων εν αυτή. Ο γάρ Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ, ναός αυτής έστι και το αρνίον. Και η πόλης ου χριάν έχει του ήλιου, ουδέ της Ελλήνης. Ειν αφένωση εν αυτή, η γάρ δόξα του Θεού φώτισεν αυτήν και ο λίχνος αυτής το αρνίον. Και τα έθνη των σωζωμένων εν το φωτί αυτής περιπατήσουσι. Και η βασιλής της γης φέρουσι την δόξα και την τιμήν αυτών εις αυτή, και οι πυλώνες αυτής ου μη κληθώστοσιν ημέρας. Νίξ γάρ ου κέστε εκεί, ου μη εισέλθει εις αυτήν, παν κινούν και ποιούν, βδέλυγμα και ψεύδος ή μη εγγεγραμμένη εν το βίβλο της ζωής του αρνίου. Και έδειξέ με καθαρούν ποταμούν ύδατος ζωής λαμπρών ως κρίσταλον, εκπορευόμενον εκ του θρόνου του Θεού και του αρνίου. Εν μέσω της πλατείας αυτής και του ποταμού εντεύθεν και εντεύθεν ξύλων ζωής ποιούν καρπούς 12, κατά μήνα ένα έκαστον αποδιδούν τον καρπόν αυτού και τα φύλλα του ξύλου εις θεραπεία των εθνών. Και παν κατά ανάθεμα ουκ έστε εστί, και ο θρόνος του Θεού και του αρνίου εν αυτή έστε και οι δούλοι αυτού λατρεύουσιν αυτό, και όψονται το πρόσωπον αυτού και το όνομα αυτού επί των μετόπων αυτών. Και νίξ ουκ έστε εκεί, και χρίαν ουκ έχουν συλλήχνουν και φωτός ηλίου, ότι Κύριος ο Θεός φωτίζει αυτούς και βασιλεύσουν στους αιώνας των αιώνων. Τρέξομαι λοιπόν αδελφοί στην αιωνιότητα, δια των δακρύων της μετανοίας. Κεφάλαιον Ιώτα. Η αιωνιότης διαιρείται εις δύο. Ο κόσμος της αιωνιότητος διαιρείται εις δύο, του τέστην εις κόσμον ευδαιμονίας εις ως ανωτέρω και εις κόσμον κακοδαιμονίας, και εις μεν των πρώτων εφρανθίσονται οι δίκαιοι, εις δε των δεύτερων τιμωρηθίσονται οι εργάτες της ανομίας, όσοι δεν προσπάθησαν να καθαρίσουν δια των δακρύων της μετανοίας να καθαρίσουν συνεαυτούς από τις αμαρτίες. Ο κόσμος της κακοδαιμονίας είναι κόσμος σκότος εξωτέρου, κόσμος βασάνων και τύψεως και συνειδότος. Όσο νάρητα και ανεξιχνίαστα είναι τα αγαθά του κόσμου της ευδαιμονίας, τόσο νάρητα, ανεξιχνίαστα και φρικτά τα κακά του κόσμου της κακοδαιμονίας. Φρίξον ψυχή μου τας βασάνους της κολάσεως και ανάστηθη εκ του λιθάργου της αμαρτίας, διότι εσχάτη ώρα εστίχησον δάκρυα μετανοίας και αναπλάσασμε, ρίσε του πυρός της καταδίκης Χριστέ λυτρωτά και Θεέ μου. Κεφάλαιον Ιώτα Α. Το φοβερόν κριτήριο. Η άειλος και νοηρά ψυχή του ανθρώπου, κάθε πνεύμα ασύνθετον και αμέριστον είναι αθάνατο. Χωρίζεται δε δια του θανάτου και μεταβαίνει στην αιωνιότητα. Το δε υλικόν σώμα και σύνθετον υπάρχον διαλύεται δια του θανάτου εις τα εξών συνετέθη στοιχεία. Αναστήσεται δε και αυθαρθιστήσεται πάλιν εν τη εσχάτη ημέρα κατά την οποία ο Κύριος ημών στήσει το φρικτόν αυτού δικαστήριον και η ψυχή πάλιν εισελεύσεται εις αυτό το σώμα, όπως ο άνθρωπος ψυχή και σώματι λάβει τα σαμιβάς των έργων αυτού, περί της Αναστάσεως των νεκρών και της Δευτέρας του Κυρίου Παρουσίας, τάδε λέγει ο Απόστολος Παύλος, ου θέλω δε ημάς αγνοήν αδελφοί, περί των κεκοινωμημένων, ή να μη λυπείστε, καθώς και οι λυποί μη έχοντες ελπίδα. Ή γαρ πιστεύομαι ότι Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτε και ο Θεός τους και κοιμηθέντας δια του Ιησού άξι συν αυτό. Τούτο γάρ ημίν λέγομεν, εν λόγω Κυρίου ότι εμείς οι ζώντες υπεριλυπόμενοι στην παρουσία του Κυρίου, μη φτάσουμε τους και κοιμηθέντας. Ότι αυτός ο Κύριος εν κελέσματι εν φωνή αρχαγγέλου, εν σάλπικη Θεού καταβίσεται απ' ουρανού, και οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον. Έπειτα εμείς οι ζώντες υπεριλυπόμενοι, άμα είναι αυτοίς αρπαγισόμεθα εν νεφέλες, και εις απάντησιν του Κυρίου εις αέρα και ούτω πάντοτε συν Κυρίου εσώμεθα.
Φρικθεί την η ημέρα εκείνη κατά την οποία ο Κύριος ημίν ελεύσετε Κρητής, ο ήλιος, η σελήνη, οι αστέρες και πάσο υλικός κόσμος, ο αρχή λαβών λείψετε τέλος, οι άγγελοι τότε σαλπίσουσι, οι τάφοι ανεοχθήσονται, οι νεκροί πάντες αναστήσονται, ία ημέρα. Επειδή η κρίση σου το εγένετο, η Εκκλησία υπέρ των κεκοιμημένων εύχεται, το Θεό διδάσκουσα ότι αποθνίσκονται ζώσιν εν τη ενωνιότητη. Υπέρ των κεκοιμημένων δεήσεις γίνονται προς μνήμη αυτών κατά τα διατακάς των Αγίων Αποστόλων, εις τας οποίας απαντώμεν τάδε επιτελείς το δε τρίτα των κεκοιμημένων εμψαλμής και αναγυγνώσκησεσι και υπόμνησιν και περιόντων και κεκοιμημένων και τεσσαρακοστά κατά των παλαιών τύπων. Μωυσήν γάρ ούτως ο λαός επένθησε και ενίαυσε υπέρ μνίας αυτών και διδώστο εκ των υπαρχόντων αυτών πένισιν εις ανάμνησιν αυτών. Περί των μνημοσύνων καλών έκρινα και υπομνήσω τα εξής των αηδήμων διδασκάλων. Νικοδήμου και αγαπείου αλέγουσιν εν τη ιερά του πιδαλίου βίβλο εις τον νη βήτα κανόνα της σίγμα Οικουμενικής Συνόδου. Τα μεν τρίτα όπου γίνονται εις τους κεκοιμημένους αδελφούς δηλούσει κατά των Θεσσαλονίκης ιερών σημαίων ότι ο κοιμηθής αδελφός από της Αγίας Τριάδος εξ αρχής συνετέθη, τα δε ένατα των κεκοιμημένων σημαίνουσι ότι ο διαλυθής εις τα εξών συνετέθη έχει να συναριθμηθεί με τα εννέα άειλα τάγματα των αγγέλων ως άειλος και αυτός. Τα δε τεσσαράκοντα δηλούσιν ότι εν τη μελούση αναστάση συνδεθείς πάλιν κατά τρόπον υψηλότερον έχει και να αναλυφθεί όσο Κύριος και αρπαγής ενεφέλες να υπαντήσει το Κρητή ταύτες τας τρεις καταστάσεις του ανθρώπου σημαίνουσιν και τα τρίμηνα, τα εξάμηνα και τα εννεάμηνα και απλώς υπήν υπέρ καθαρισμού του αποθανόντος ταύτα τελούνται και εξαιρέτως τα τεσσαρακοστά ως τούτο δηλούται από το παράδειγμα του Κυρίου μας ως τις εις τας τρεις γεννήσεις αυτού τρεις ολοκλήρους τεσσαρακοστά σε φύλαξεν ένα εαυτό τυπών των ημέτερων βίων γενέθλιος γάρ ημέρα και εκάστου θάνατος ονομάζεται κατά το να της εν Λαοδικία Αποστολική διαταγή βίβλος ήτα κεφάλαιον μη βήτα λέγουσιν ότι τα μεν τρίτα γίνονται δια των τριημέρος εγερθέντα Χριστών, τα δε ένατα δια την ενθύμηση ζώντων και τεθενόντων, τα δε τεσσαράκοντα κατά των παλαιών τύπων. Ούτω γάρ και Μωυσήν ο λαός επένθησεν τινές δε λέγουν ότι τα μεν τρίτα γίνονται εις καθαρισμόν του τριμερούς της ψυχής, τα δε ένατα εις καθαρισμόν των πέντε του σώματος αισθήσεων και τα του γονίμου φυσικού και μεταβατικού, τα δε τεσσαράκοντα εις τον καθαρισμόν των ενσώματι τεσσάρων στοιχείων, από τα οποία κάθε ένα υπηρέτησε των δέκα εντολών, τετράκις δε τα δέκα κάμνουν τεσσαράκοντα. Ο ίος φόβος τότε, οι πράξεις πάντων των ανθρώπων δημοσιευθήσονται και τα κρυπτά τους σκότους φανερωθήσονται. Ο Κρητής έσεται καρδιογνώστης και δικαιότατος και δορυφορούμενος υπό της αϊπαρθένου μητρός αυτού και πάντων των Αγίων και ασωμάτων δυνάμεων. Οι δε άνθρωποι στηθήσονται στένοντες και τρέμοντες. Τότε όψεται ο φωνεύς των παραυτού φωνευθέντα, δεικνύοντα τα σπληγάς αυτού προς τον Κρητήν. Προ τον οφθαλμόν αυτού όψεται ο κλέπτης, τον οποίον έκλεψε πράγμα, ο πόρνος, ο αρσελγής, ο σενικόνητας μιαράς αυτού πράξης, ο υβριστής των θείων, τι εξύβρισε, ο αρνητής του Κρητού, ή ο νυρνή του, και πας αμαρτωλός τα πράξης αυτού δημοσιευμένας. Όψονται τον Κρητήν τότε και κόψονται και θρήνων ποιήσουσιν, πάντες οι των νόμων αυτού περιφρονήσαντες. Τότε ο Κρητής δώσει την απόφαση και ημέν δίκαιη μένουσιν μετά αυτού εφρενόμενη αιωνίως εν τε σκοτεινής δαίμονση και εν το οποίο τιμωρηθήσονται αιωνίως μετά αυτών των οποίων τα έργα έπραξαν. Ψυχή αθλία, τι μεριμνάς, τι υπνώτης εν το λιθάργο της αμαρτίας.
Δεν φαντάζεσαι τα μέλλοντα, γιατί δεν ζωγραφίζεις εν την πηξίδη της φαντασίας σου. Αφενός τα κάλλη του παραδείσου, αφετέρου τα στιμωρία της κολάσεως, προς δε το φρικτών δικαστήριων, κλάψων, θρύνησεων ψυχή, χύσων δάκρυα μετανοίας, δημοσίευσον τα αθλία σου πράξη εντάφτα, ή να σβεστώσει εκ της βίβλου της καταθήκης και μη δημοσιευθώσει εν τη ημέρα της κρίσεως.